Λοιπόν, πάμε στον Στέφανο Κουρσάρη, Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, της ΠΟΒΕΚ δηλαδή. Κύριε Κουρσάρη, σας χαιρετώ. Καλή χρονιά. Σας χαιρετώ. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, πρώτα να ρωτήσω για την εορταστική περίοδο, να δούμε λίγο και τα ωράρια και το θέμα με την ορθοστασία των εργαζομένων, αν όλα πήγαν σωστά, αν έγιναν έλεγχοι, αν είχατε παράπονα. Γιατί σημασία έχει και εμείς να περνάμε καλά, αλλά και αυτοί που εργάζονταν. Σίγουρα πρέπει να παραδεχτούμε ότι στον τομέα του λιανικού εμπορίου επικρατεί μια αναρχία. Αυτή η αναρχία βασίζεται στους δύο βασικούς τομείς. Ο ένας τομέας είναι στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Ναι. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν νομικά ρυθμισμένα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Ανοίγουμε κατά το δοκούν και κλείνουμε κατά το δοκούν. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ευτυχώς ξεκίνησε μια συζήτηση τον Δεκέμβριο στην αρμόδια Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλουμε εντάξει στο θέμα της λειτουργίας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Μα τι εννοείται, δεν υπάρχει. Υπάρχει το ωράριο λειτουργίας. Όχι, στα γενικά καταστήματα, δηλαδή όλα τα εμπορικά καταστήματα, δεν υπάρχει ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Mm-hmm. Υπάρχει 38 ώρων εβδομαδιαίων ωράριων καθορισμένο διανόμου, το οποίο αφορά τους εργαζομένους. Mm-hmm. Αλλά ένα κατάστημα δικαιούται να εργαστεί από τις 5 το πρωί, από τις 6 το πρωί, μέχρι αν θέλετε τα μεσάνυχτα ή τις πρωινές ώρες. Yeah. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Είναι μια μεγάλη αδυναμία του νόμου, όπως επίσης αδυναμία είναι και το ζήτημα των ξεκουνημάτων και των εκτόσεων. Από τις 27 χώρες, 25 ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν νομοθετημένα, ρυθμισμένα ξεπουλήματα κατά χρονικές περιόδους. Διότι κανείς εμείς δεν γιατί πιστεύει. Το καταργήσαμε, αφού εφαρμόζαμε αυτή τη νομοθεσία μέχρι πρότινος. Δεν είχαμε, που ήταν Γενάρης και πότε ήταν η άλλη περίοδος. Ήταν μέσα στον Ιανουάριο, 6 ναι. Ιανουαρίου, μετά τα φώτα. Και χειμερινές εκτόσεις και καλοκαιρινές εκτόσεις ήταν στο τέλος του Αυγούστου. Ναι. Είχαμε χρονικές περιόδους. Δυστυχώς, μετά από προσφυγή κάποιας εταιρείας στο ανώτατο δικαστήριο, από το 2006 δεν ισχύει σχετική νομοθεσία και σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται επίσης αναρχία και χάος. Εμείς ως επαγγελματίες, ως καταστηματάρχες, ως εμπορευόμενοι, ναι. δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούν να υπάρχουν ξεπουλήματα 365 μέρες το χρόνο. Ή οποτεδήποτε, οποιοδήποτε να έχει συνεχόμενα μια ταπέλα στο κατάστημα του να διαφημίζει, να προβάλλει ότι κάνει 20, 30, 40%. Κάποιο λάχον έχει η φάβα. Εμείς λέμε και αυτόν κάνουν οι σωστοί επαγγελματίες του κλάδου, οι καταστηματάρχες, οι οποίοι σέβονται τον καταναλωτή τους. Είναι σε συγκεκριμένες περιόδους. Αυτές μπορεί να, αν είναι δύο, μπορεί να τις κάνουμε δύο, μπορεί να τις κάνουμε τρεις ή τέσσερις περιόδους. Ναι. Αλλά να είναι συγκεκριμένες. Άρα σήμερα αυτό που ξεκινάει τα ξεπουλήματα που λέμε είναι έτσι μια δική σας πρωτοβουλία τώρα που τελειώσαν και οι γιορτές. Πώς είναι και ξεκινάνε σήμερα, ενώ γιατί σήμερα. Διαχρονικά ναι. μετά την περίοδο των γιορτών. Επαναλαμβάνω ότι και όταν ίσχυε η νομοθεσία. Ναι, μετά τα φώτα. Τώρα είμαστε λίγο νωρίτερα. Μετά τα φώτα. Ναι, και σήμερα πρέπει να πούμε ότι δεν έχω ξεκινήσει το σύνολο των επιχειρήσεων. Έχει επιχειρήσει οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά τα φώτα τις εκτόσεις και τα ξεπουλήματα. Κάθε επιχείρηση έχει την δική της πολιτική και πρακτική. Ναι. Επαναλαμβάνω. Ξέρετε, εμένα τι με ενοχλεί, κύριε Κουρσάρη, όμως είναι τούτες οι εκτόσεις προκύπτουν για ρούχα που δεν μας κάνουν. Τη νέα σεζόν δεν είναι σε έκπτωση. Καταλάβατε, μπαίνεις σε ένα κατάστημα, πας στις εκτόσεις, είναι ό,τι έμεινε, ξέρω εγώ, και μετά είναι σαν γκράχτης για να πας να δεις γιατί της νέας περίοδου δεν είναι σε έκτωση. Ακόμα από τότε που είχαμε τις εκτόσεις γενικά ως θεσμοθετημένα κιόλας. Είναι ένα θέμα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Απόδειξη είναι και οι καταγγελίες και τα πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει η αρμόδια υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, αλλά και οι καταγγελίες που γίνονται από τους συνδέσμους καταναλωτών. Ναι. Είναι αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να αποφύγουμε, να μπαίνουν οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους σε μια περίοδο εκτόσεων, να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός, να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει τιμές μεταξύ από ομοειδείς επιχειρήσεις, ούτως ώστε να προβαίνει στις σωστές αγορές. Θα επιμένουμε πάνω σε αυτό το θέμα, καλώντας το αρμόδιο Υπουργείο
να αναλάβει την πρωτοβουλία να επαναφέρουμε έστω και θεσμικά. Ναι. Έχετε ζητήσει τη σύγκληση σύσκεψη επί τούτου, είδε στον κύριο. Σε ποιο είναι ο αρμόδιο υπουργό για αυτό το θέμα τώρα? Έχουμε θέσει επανειλημμένα το θέμα στην Συμβουλευτική Υπηρεσία, Συμβουλευτική Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή. Ναι. Συζητείται το θέμα εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις από άλλες οργανώσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, όμως επαναλαμβάνω. Είναι αυτά τα δύο ζητήματα. Να επαναφέρουμε τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων πάνω σε μια ωφέλιμη λογική βάση. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε 365 μέρες το χρόνο προς Θεού, διότι ακόμα και οι αργίες αμφισβητούνται. Αυτό ναι. μεταξύ μας. Αυτό μεταξύ μας σε εισαγωγικά. Μεταξύ μας, ναι. Εννοείται, αφού τώρα, ας πούμε, τα φώτα δεν θα δουλέψει κανείς. Ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε την επομένη, ούτε την Πρωτοχρονιά. Τι εννοείται? Είναι κάποια που δουλεύουν, για παράδειγμα, υπάρχει οι φούρνοι. Υπάρχει παραδοχή. Ναι. Υπάρχει παραδοχή από την εκτελεστική εξουσία, από τα αρμόδια Υπουργείο Εργασίας, ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στην νομοθεσία που αφορά τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων πάνω σε όλα τα επίπεδα. Είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Δυστυχώς αυτό έχει οδηγήσει στο να πιεστούν και να συρρυκνωθούν οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν αντέχουν αυτόν το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, εμείς ως ΠΟΒΕΚ θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπουν πάνω σε μια σωστή, υγιή βάση που να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους. Ο καθένας από εμάς πρέπει να βλέπει και το συμφέρον του καταναλωτή, πότε μπορεί να ψωνίζει κλπ. Και με σεβασμό και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά να τα ζυγίσουμε, κύριε Κουρσάρη. Διότι φανταστείτε τώρα να αφαιρεθεί το ωράριο Κυριακής, αν θέλετε, στο οποίο ορίστε παρόδο και συντεχνιακοί που φωνάζουν, τους έχουμε δει να ψωνίζουν Κυριακή. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι να αμείβονται σωστά οι εργαζόμενοι σε ωράρια τέτοια εκτός του πενθυμέρου. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και τώρα που λέτε και εσείς και είναι οι γιορτές, είναι η παραμονή, το συνοικιακό που πουλά ρούχα, δεν θα ανοίξει η παραμονή? Πότε θα πουλήσει? Καταλάβατε. Ενώ πρέπει να ξέρουμε και πότε είμαστε ανοιχτοί για να έχουμε τον τζίρο μας. Μιλάμε στο ίδιο μήκος κύματος. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να υπάρχουν ωράρια και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Να. Αυτόν το περιβάλλον το οποίο ισχύει σήμερα, που να μην υπάρχουν και ο καθένας να νεί κάτω το δοκούν και να κρίνει τα κάτω το δοκούν, δεν είναι προς το συμφέρον ούτε τον ίδιο. Σίγουρα, κύριε Κωνσταντίνε, πέστε ένα μπορικό να ανοίγει από τις 6, θα πάει ο άλλος να ψωνίσει στις 6. Άμα θέλει να πάει και να πάει στη δική σας επιχείρηση αλλού, θα πάει την ώρα που είναι ανοιχτή. Ελάτε όμως στην περίπτωση που υπάρχει ο νόμος που αφορά τα προϊόντα που πουλεί έναν περίπτερο. Ναι. Υπάρχει κατάλογος προϊόντων και μένει πάνω σε 24 ώρες βάση. Ναι. Έρχεται η υπεραγορά, δικαιούται να μείνει και γίνει πάνω σε τη βάση του 24 ώρου, ναι, και να πουλεί 1.000.000 ήδη. Αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός? Δεν ξέρω, εξαρτάται από πού θα το αγοράσεις. Δεν μένει 24 ώρες, αλλά της δίνεται η δυνατότητα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ωράρια. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο κάποιοι να διαφωνούν στο να υπάρχουν ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο η πολιτεία πρέπει να το θέσει επιτάπητος και να το λύσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και στη βάση και του καταναλωτή, ο οποίος σε ώρες, δηλαδή, εμένα με ρωτάτε, θα ξέρω αν θέλω να αγοράσω κάτι, τι τιμή θα το αγοράσω. Αν θέλω να το αγοράσω, ξέρω εγώ, μετά από κάποια ώρα, θα ξέρω ότι θα πληρώσω πολύ ακριβότερα. Είτε αυτό είναι γάλα, είτε είναι ψωμί, είτε είναι ο καθένας επιλέγει. Ενώ είπαμε, είναι και ο ανταγωνισμός, είναι η ελεύθερη αγορά, αλλά και ο σεβασμός σε κάθε επιχείρηση. Το σέβομαι εγώ, κύριε Κουρσάρη. Ο σεβασμός, και αλλά δεν προσαρμόζονται τα ωράρια στο ωράριο, παραδείγματος χάρη των αεροσυνοδών. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τη λογική, είναι αυτό που θέλω να πω. Ναι, ναι. Υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης. Το αρτοποιείο. Εντάξει, αλλά στα αεροδρόμια έχουμε τους χώρους που πλούν, που είναι 24 ώρες βάσης. Αναλόγως, πού κινούμαστε, κύριε Κουρσάρη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή χρονιά.